Έχεις βαρεθεί να κάνεις συλλογή από κάρτες? Έχεις βαρεθεί το πορτοφόλι σου να μοιάζει με τράπουλα? Αν η απάντηση είναι ναι, μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο και σου έχω τη λύση. Είχα πάει τις προάλλες με τους κουμπάρους για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Καλό εστιατόριο. 30 ευρώ το άτομο, λες και έχουμε πασόκ. Και έρχεται η ώρα να παραγγείλουμε πάλι. Και έρχεται τον καρσόνι και μου λέει: τα πάρετε εσείς? Και του λέω: μια μοσχαρίσια. Και μου λέει: πώς θα τη θέλατε ψημένη? Τι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ψήσεις μια μπριζόλα? Του λέω: τι εννοείς, πόσοι τρόποι υπάρχουν να ψήσεις μια μπριζόλα? Μου λέει: υπάρχει blue, medium, rare, πιο rare, καρα rare. Κάτσε ρε αδερφέ, του λέω. Μια μπριζόλα ήρθα να πάρω, δεν ήρθα να αγοράσω μπλουζάκι. Γιατί μου τα λες όλα αυτά, τι είναι αυτό? Μου λέει: είναι τρόποι ψησίματος. Δηλαδή, του λέω: τι σημαίνει αυτό? Όσο λιγότερο ψήσιμο είναι, τόσο πιο πολύ αιματάκι έχει. Γιατί να θέλω αίμα στο φαγητό μου, ρε ζουλού είμαι? Πού κολλάει το αίμα στο φαγητό? Δηλαδή, ο Homo sapiens που ανακάλυψε τη φωτιά, μαλάκα ήταν και από τότε που την έψησε τον πρώτο μπριζολίδι, μετά τα ψινόλα. Ομό ήταν πιο ωραίο. Δεν θα το ψινε. Θα το αφήνω μόνο, το φάει. Γλιτώνει και χρόνο. Δηλαδή, όλοι έχουμε πρόβλημα με το μαγείρεμα κάθε μέρα. Ήρθε το εστιατόριο να μας πει: το ομό είναι πιο ωραίο. Μη μαλάκες ψάχνετε. Τέλος πάντων, του λέω: ψήστη μου φυσιολογικά. Να μην έχει αίμα δηλαδή. Μου λέει: το φυσιολογικό είναι να έχει λίγο αίμα γιατί είναι πιο ωραίο. Ρε! Τι είναι πιο ωραίο? Γιατί είναι πιο ωραίο? Ένας έτρωγε αίμα. Ο Χάνιμπαλ. Τον κάναμε ταινία. Τελείωσε. Μη μου ξαναπεί αίμα. Φέρε μου κανονική μπριζόλα ψημένη. Περνάνε 20 λεπτά, φέρνει τα φαγητά, φέρνει και την μπριζόλα, την κοιτάω από έξω. Καλή φαινόταν αυτό. Την κόβω. Βα! Αίματα παντού. Ευγενικός εγώ, gentleman. Λέω: κύριε, σας παρακαλώ, ελάτε εδώ. Έρχεται, πάρτε την μπριζόλα μου, ψήστε μου παραπάνω. Του λέω: δεν μπορώ να τη φάω. Βεβαίως, μου λέει: φεύγει, ξαναέρχεται μετά από λίγο, ξανακόβω την μπριζόλα, ξανά αίματα. Έλα εδώ, του λέω. Δύο φορές μου την έχεις ψήσει, δύο φορές έχεις αποτύχει. Γιατί είναι έτσι? Θέλω να μου την ψήσεις κι άλλο. Α, μου λέει, το είπα στο σεφ και δεν γίνεται να την ψήσεις παραπάνω γιατί χαλάει η μπριζόλα. Να σου πω, του λέω, ο σεφ θα τη φάει ή εγώ θα τη φάω? Για να καταλάβω ποιος μαγειρεύει, ποιος πληρώνει, ποιος τρώει. Αν έρθω σπίτι του σεφ και μου κάνει το τραπέζι, να μου την ψήσει όπως θέλει. Αφού όμως έρχομαι εγώ στο μαγαζί και πληρώνω, θα μου την έχει όπως θέλω εγώ. Αν με κερνάει, κανένα πρόβλημα. Φακές, θα φάω φακές. Κουκιά, θα φάω κουκιά. Έχω δυσανεξία, θα πεθάνω. Αλλά δεν θα έχω πληρώσει και θα είναι τσάμπα ποτέ, ας μου φέρει ό,τι θέλει. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ήταν δίπλα μου η Σταυρούλα, μου έλεγε: μαμά, Βαγγέλη μου, εδώ έχουμε έρθει για να δοκιμάσουμε τα πιάτα του σεφ. Τι λες, μωρέ? Ο σεφ θα μου φέρει ό,τι του πάω. Είναι τροπαράδοτος αυτός ο τρόπος. Είτε ταβέρνα, είτε εστιατόριο, είτε φασφουντάδικο, είτε καντίνα. Γίνεται ό,τι πει ο πελάτης. Δεν πάμε. Γεια σας, ήρθα, φέρτε μου ό,τι έχετε. Κοιτάω εκεί δεξιά-αριστερά να δω. Δηλαδή, είμαι μόνος τρελός. Είμαι μόνος τρελός σε όλο το μαγαζί. Και βλέπω παντού να τις τρώνε ομές. Ήταν δηλαδή από πάνω λίγο καφέ που το δοκίμασα και ήταν μαλακία. Ήταν σαν να τρως μια τσίχλα στην τοστιέρα. Απ' έξω καμένο και από μέσα νιανιά. Αηδία, μαλακία φαγητό ήταν, δεν μου άρεσε. Και σκεφτόμουν μετά, πώς κάνουν μπάρμπεκιου αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, αγοράζουν τα κρέατα, παίρνουν ένα αναπτήρα, τα περνάνε λίγο πάνω, λίγο κάτω ή κάποιο ρεσό ενδεχομένως και τα τρώνε και λένε: άρε, μπάρμπεκιου που κάναμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό θα το πω και τελείωσε, δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα. Πάω στο εστιατόριο, λέω πως θα είναι το φαγητό μου, μου το φέρνεις έτσι και τελείωσε. Καλό, κακό, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου. Ήρθα να φάω το φαγητό που θέλω εγώ. Η λύση είναι απλή και λέγεται κάρτα Curve. Τι είναι η κάρτα Curve? Είναι μια υπηρεσία που σου επιτρέπει να συγκεντρώσεις όλες σου τις κάρτες πιστωτικές και χρεωστικές Ελλάδας και εξωτερικού σε μόνο μία. Επίσης, κάνοντας εγγραφή από το link της περιγραφής ή από το pinned comment, έχεις δώρο 5 λίρες Αγγλίας στην κάρτα σου. Αφού ξέρεις ότι λέω αλήθειες, τι το σκέφτεσαι?